Πλατεία Αριστοτέλους. Η κινητή μονάδα αιμοληψίας του ΑΧΕΠΑ, βοηθώντας το τμήμα αιμοδοσίας του νοσοκομείου Θεαγενείου, υποδέχεται εθελοντές αιμοδότες στο πλαίσιο της δράσης για την Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη. Από τη στιγμή που μπορώ να κάνω κάτι απλό και να βοηθήσω έναν συνάνθρωπο, θα το κάνω. Γιατί να μην το κάνω. Λίγο αίμα είναι, δεν θα μου λείψει. Αντιθέτως, θα μου κάνει καλό να φύγει λίγο αίμα και να το αναπληρώσει ο οργανισμός μου. Περίπου 750.000 μονάδες αίματος χρειάζεται η Ελλάδα κάθε χρόνο για να καλύψει τις ανάγκες της σε αίμα. Ευχαριστώ. Με χαρά να έρθουν να δώσουν, γιατί είναι προσφορά χωρίς κόστος. Αυτό πρακτικά σημαίνει πως το 10% του πληθυσμού πρέπει να προσφέρει τουλάχιστον μία φορά το χρόνο αίμα και οι συστηματικοί εθελοντές να είναι 330.000 άτομα στο σύνολο που θα δίνουν αίμα 2 με 3 φορές το χρόνο. Θεωρώ πως είναι πάρα πολύ σημαντικό η αιμοδοσία. Γενικά ο εθελοντισμός, πραγματικά μερικά λεπτά ζωής μπορούν να σώσουν μια άλλη ζωή. Μερικά λεπτά αιμοδοσίας, έτσι απλά. Η πρωτιά της Ελλάδας στα τροχαία ατυχήματα, ειδικά τους θερινούς μήνες, και η αύξηση της συχνότητας της μεσογειακής ανεμίας και των μεταμοσχεύσεων καθιστούν την εθελοντική αιμοδοσία μια αναγκαιότητα. Ειδικά στο Θεαγένειο, επειδή είναι μια αιμοδοσία ενός αντικαρκινικού νοσοκομείου, δεν μπαίνει ο κόσμος μέσα στην αιμοδοσία να αιμοδοτήσει. Έχουμε ασθενείς που μπορεί να χρειάζονται και 50 μονάδες ετησίως αίματος. Σε κάθε 10 νοσηλευόμενους ασθενείς, οι 2 θα χρειαστούν μετάγγιση. Ένας βαριά τραυματισμένος χρειάζεται από 10 έως 40 μονάδες αίματος, όπως επίσης και τα περιστατικά που προκύπτουν από γαστροαραγία, εγχειρήσεις καρδιάς, μεταμοσχεύσεις και ρήξη μήτρας κατά τη διάρκεια του τοκετού. Πρέπει να υιοθετήσουμε τουλάχιστον έναν ογκολογικό ασθενή. Η εθελοντική αιμοδοσία έγινε θεσμός στη χώρα μας το 1979, όταν καταργήθηκε οριστικά η αγοραπολισία αίματος. Σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Υγείας, το 43% των αναγκών της χώρας μας σε αίμα καλύπτεται από εθελοντές, το 50% από συγγενείς και φίλους, το 5% από τις ένοπλες δυνάμεις και ένα 2% από τον Ελβετικό Ερυθρό Σταυρό. Η πρώτη μετάγγιση στην Ελλάδα έγινε το 1916 στην Πολυκλινική Αθηνών από τον γιατρό Σπύρο Οικονόμου, ο οποίος πήρε αίμα από τον βοηθό του. Η συντονισμένη δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την εθελοντική αιμοδοσία έχει την αρρωγή του Υπουργείου Υγείας και τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, του Δήμου Θεσσαλονίκης, της 3ης και 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας Θράκης, του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας και της Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας.